Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Happy Hour. Και φυσικά, καλό μήνα. Τώρα θα μου πείτε τους άλλους μήνες γιατί δεν σας ευχήθηκα καλό μήνα. Και ένα δίκιο το έχετε. Αλλά ο Μάιος έχει άλλη χάρη. Είναι ο αγαπημένος μου. Αρχικά, γιατί η σημερινή μέρα, η Πρωτομαγιά δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό είναι συνδεδεμένη με τη φύση. Και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, ξέρετε πλέον ότι η φύση γενικότερα και η κυπριακή φύση ειδικότερα είναι το αγαπημένο μου θέμα. Κάπου στην πορεία όμως, όπως μεγάλωνα, μπήκε και η εργατική πρωτομαγιά στο πλάνο και μπερδεύτηκα λίγο με το σύνθημα «Δεν είναι αργία, είναι απεργία». Γιατί εγώ όταν ήμουν μικρός, μας πήγαιναν εκδρομή στην εξοχή, πλέκαμε στεφάνια με τα λουλούδια, παίζαμε και γενικά ήταν μια μέρα που απολαμβάναμε τη φύση. Και σαν παιδί είχα την απορία γιατί έπρεπε να μαλώνουμε αν είναι αργία ή αν είναι απεργία. Και μετά αναρωτιόμουν, γιατί αφού θέλανε να κάνουν απεργία, δεν την κάνανε στις 2 του Μαΐου και να αφήσουν την πρωτομαγιά για τη φύση, όπως ήταν το έθιμο. Άλλωστε η λαϊκή ρίση, πάμε να πιάσουμε το Μάη, έλεγε. Όχι, πάμε να απεργήσουμε το Μάη. Και αν δεν πας στην εξοχή να κάνεις το στεφάνι, τι θα κάψεις τη φωτιά στη γιορτή του Άη Γιάννη, λέω εγώ. Η Πρωτομαγιά όμως ονομάζεται και εργατική για κάποιο λόγο. Στην Κύπρο όμως, όταν λέμε Πρωτομαγιά, εννοούμε πολλά πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με τους εργάτες και το εργατικό κίνημα. Όπως καφεδάκι, ύπνος μέχρι το μεσημέρι, ευκαιρία για εξόρμηση στη φύση και ταβέρνα για φαγοπότη. Πάλι καλά που υπάρχει καμιά πορεία για να μας την θυμίζει. Αν ρωτήσετε πάντως εκεί έξω για την Πρωτομαγιά, θα σας κοιτάξουν με απορία. Οι πιο διαβασμένοι θα πούν κάτι για απεργία, κάτι για εργατικό κίνημα. Και η θολούρα συνεχίζεται εκεί με τον Μάη του 68, παρά το γεγονός ότι η 1η Μαΐου προέρχεται από μια εξέγερση εργατών στο Σικάγο το 1896. Μια εξέγερση στην οποία οι εργάτες του Σικάγο αξίωναν την καθιέρωση του 8ωρου και καλύτερε βεβαίως συνθήκες εργασίας. Κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα όλοι, εγώ και εσύ, να απολαμβάνουμε 8 ώρες δουλειάς και 16 ώρες ανάπαυσης και κοινωνικής ζωής. Εντάξει, μην το δέσετε και κόμπο. Στα χαρτιά έτσι λέει η νομοθεσία, το τι γίνεται στην πράξη είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να αναλύσουμε τα ιστορικά γεγονότα. Όπως δεν κάνει και κανένας άλλος. Εκτός βέβαια και από εκείνους που παίρνουν μέρος στην καθιερωμένη πορεία της Πρωτομαγιάς. Η λαογραφία τον αποκαλεί το Μάη μήνα των λουλουδιών. Ο Απρίλης έχει το όνομα και ο Μάης τα λουλούδια. Πολύ κόκκινο, έπεσε, είδες, παπαρούνες είναι αυτές. Γενικά ο Μάιος έχει πολλές παροιμίες. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Και τον Αύγουστο στα φύλλη. Ορίστε, και αυτή η παροιμία έχει τη σημασία της. Αλλά όπως θα συνεχίζει να ξεβράζει η θάλασσα της Πέγιας υλικό για τρίφυλλο. Κάπως έτσι δηλαδή. Ή η άλλη παροιμία που λέει στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν και το Μάη τα νερά, σημαίνει ότι είμαστε καταραμένοι. Απαναία μου. Και είμαστε και προληπτικοί. Α, ναι. Μια που είπα προηγουμένως το ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη, πιάστε τηλέφωνο, φωνάξτε τούτο τον μπάτερ τριφύλιο που ξημάτιασε την τάμπτα μας, μόλις αρκέψουν τα νερά να αρχίσει το ξημάτιασμα. Γιατί ο άλλος λόγος που αγαπάμε το Μάιο είναι γιατί Μάιος ίσον Eurovision. Ο θεσμός που αγαπάμε. Μέχρι το βράδυ του τελικού είμαστε σίγουροι για την πρωτιά. Τα προγνωστικά για το ποιες ή ποιοι θα πλαισιώνουν τον Τάσο Τρίφωνο στο Τρίμεάι στην παρουσίαση του διαγωνισμού του χρόνου δίνουν και παίρνουν. Το Twitter παίρνει φωτιά. Ψάχνουμε που θα κάνουμε το διαγωνισμό. Ο Χάρης είναι έτοιμος να ανοίξει τα συρτάρια για να καλύψουμε τα έξοδα. Οι πιτσαρίες κάνουν χρυσές δουλειές. Το ΡΙΚ κάνει κάθε χρόνο ρεκόρ τηλεθέασης. Και όλα τα άλλα κανάλια σκέφτονται ότι καλύτερο θα ήταν να ρίξουν μαύρο, αφού όλοι βλέπουν Eurovision. Και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, είναι ο θεσμός που λατρεύουμε να βρίζουμε. Αρχίζουμε τις θεωρίες συνωμοσίας, προτείνουμε να στείλουμε του χρόνου τσατιστά, στέλνουμε μήνυμα στο ΡΙΚ γιατί πάμε κάθε χρόνο, απειλούμε με μποϊκοτά στις χώρες που δεν μας ψήφισαν, κατηγορούμε την κυβέρνηση για την ανισόρροπη εξωτερική πολιτική της και ο μόνος που χαίρεται είναι ο Χάρης που δεν θα χρειαστεί να ανοίξει τα συρτάρια του. Εκτός κι αν πιάσει φέτος το ξημάθιασμα του πατρός Τριφυλίου και η τάμπτα το φέρει και ο Χάρης αναγκαστεί να ανοίξει όχι μόνο τα συρτάρια αλλά και τα ερμάρκα. Και στα τέλη του μήνα, παιδιά, του Μάη, έχουμε και ευρωεκλογές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θα πάω να ψηφίσω. Για μένα δεν τέθηκε ποτέ το δίλημα, θα πάω να ψηφίσω ή όχι. Αυτό το έχω σκεφτεί και το έχω αποφασίσει καιρό πριν. Δεν μου ταιριάζει η αποχή, μου πάει περισσότερο η συμμετοχή. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, μια φορά κάθε τόσο μας δίνεται και εμάς το δικαίωμα να πούμε την άποψή μας και να την πούμε με την ψήφο μας. Ως Ευρωπαίος πολίτης, λοιπόν, έχω το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στη χώρα που διαμένω μόνιμα, δηλαδή στην Κύπρο. Και έτσι, για άλλη μια φορά, αποφάσισα να πάω να ψηφίσω στην Κύπρο, να ψηφίσω για την Κύπρο και όχι για τη χώρα καταγωγής μου, διότι πιστεύω ότι το δικαίωμα αυτό έχει σοβαρό λόγο που μας παραχωρήθηκε.
Πάνω από 20 χρόνια διαμένω σε αυτόν τον τόπο. Φορολογούμε, πληρώνω ό,τι φόρο πληρώνει ο κάθε Κύπριος και άρα δικαιούμαι να έχω κι εγώ λόγο για το τι μέλη γενέστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή μας λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαφώς και με ενδιαφέρει και θέλω με την ψήφο μου κι εγώ να αποφασίσω ποιοι θα αποφασίζουν για μας. Καλό μήνα, καλή ψήφο και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Και έτσι κάπως ξεκινάει σήμερα το Happy Hour.